Έντονη είναι η ανησυχία σε κυβέρνηση αλλά και ειδικούς από την αλματώδη αύξηση των κρουσμάτων που παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες, καθώς φαίνεται πως το στέλεχος Δέλτα σαρώνει παρά τα περιοριστικά μέτρα. Δηλαδή, ναι, πριν από λίγες μέρες μιλάγαμε για το τέταρτο κύμα το οποίο μάλλον θα έρθει, αλλά από ό,τι φαίνεται αυτό έχει έρθει ήδη και αν μη τι άλλο, είναι κάτι ιδιαίτερα θορυβώδες. Να σας θυμίσω ότι πριν από 15 μέρες τα κρούσματα που ανακοινώναμε καθημερινά ήταν γύρω στα 500. Αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει στις 3.500 κατά μέσο όρο τις τελευταίες ημέρες. Μιλάμε για μια έκρηξη των κρουσμάτων. Δυστυχώς η μετάλλαξη Δέλτα μπορεί να μην είναι το ίδιο θανατηφόρο όπως οι προηγούμενες, αλλά είναι ιδιαίτερα μεταδοτική. Αυτό σημαίνει ότι θα απασχολήσει πολύ κόσμο. Αυτό καταδεικνύεται και από τα νούμερα. Δηλαδή, βλέπουμε ότι πολλοί νέοι συμπολίτες μας, πολλοί νεότεροι συμπολίτες μας από τα προηγούμενα κύματα της πανδημίας πλέον νοσούν. Απασχολούν τα συστήματα υγείας, απασχολούν τα νοσοκομεία, νοσηλεύονται ή και διασωληνώνονται. Μέχρι εκεί φτάνουμε. Βλέπετε ότι οι ανεμβολίαστοι είναι αυτοί που σε ένα ποσοστό 99% απασχολούν το σύστημα υγείας από άποψη κορονοϊού. Αυτό από μόνο του τα λέει όλα. Οι προβλέψεις για το επόμενο διάστημα είναι δυσίωνες, με τους λοιμοξιολόγους να κάνουν προβλέψεις για 2.000 με 3.000 κρούσματα καθημερινά και το τέταρτο κύμα να είναι πρώτο πυλόν στη χώρα μας. Γενικά, lockdown, το κράτος μας δεν τα αντέχει αφενός, ξεκάθαρο αυτό. Αφετέρου, δεν νομίζω ότι το συγκεκριμένο στέλεχος, αυτό για το οποίο κάνουμε λόγο τώρα, θα οδηγήσει σε αυτήν την κατάσταση. Βλέπετε ότι υπάρχει τεράστια αύξηση στα κρούσματα, δεν συνοδεύεται όμως από ανάλογη αύξηση σε νοσηλίες, σε μεθ και θανάτους. Δεν συνοδεύεται για την ώρα. Άρα λοιπόν, θυμηθείτε και αυτό που θα σας πω τώρα, σε λίγο καιρό δεν θα μετράμε κρούσματα, αν δεν εμφανιστεί κάποιο άλλο στέλεχος. Δεν θα μετράμε κρούσματα. Θα μετράμε πίεση του συστήματος. Την ίδια στιγμή η ανησυχία έχει δημιουργηθεί μετά και τις πανελλαδικές κινητοποιήσεις των αντιεμβολιαστών κατά των νέων μέτρων και της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού. Θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω σε ό,τι αφορά το περίπλοκο. Στη δική μου σφαίρα λογικής είναι σχετικά απλά τα πράγματα. Ωστόσο, αυτοί που θα έπρεπε να τα κατανοήσουν από την αρχή δεν τα κατανόησαν και το χειρότερο είναι ότι συνεχίζουν να μην τα κατανοούν. Δηλαδή, εσείς θεωρείτε ότι κάτι δεν πάει καθόλου καλά όσον αφορά την επικοινωνιακή τακτική της κυβέρνησης. Ακριβώς. Ακριβώς. Έπρεπε δηλαδή ναι, να λύσει τις απορίες. Εγώ το δέχομαι, Νίκο. Το θέμα είναι το εξής. Εντάξει, επικοινωνιακά η ελληνική κυβέρνηση δεν πήγε καλά. Μα αυτές οι αντιδράσεις υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Με όλες οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο κάνουν το ίδιο λάθος. Αυτός ο παραλληλισμός ή αυτή η συσχέτιση, αν θέλετε, κύριε Σπιτσέρη, εμένα με αφήνει παγερά διάφορο. Στο τέλος, έχουν γίνει θαυμαστά και αξιοπρόσεκτα πράγματα σε όλο τον κόσμο και εκατομμύρια που δεν έχουν γίνει στη χώρα μας. Ας κάνουμε κι εμείς κάτι για το οποίο θα αξίζει να μας προσέξει όλος ο κόσμος. Το γεγονός ότι και στις υπόλοιπες χώρες υπάρχει ένα κύμα αλλού πιο έντονο ή αλλού πιο ήπιο, αντιεμβολιαστικό, εμένα δεν μου λέει κάτι. Εγώ ξέρω ότι εδώ στη χώρα μου ζουν και κατοικούν άνθρωποι νοήμονες, σκεπτόμενοι, δεν μασούν ό,τι τους προσφέρεται αμάσιτο και χρέος έχουμε όσοι είμαστε ειδικοί, στην προκειμένη περίπτωση για τους εμβολιασμούς, οι γιατροί και η πολιτεία, να επικοινωνήσουμε το θέμα των εμβολιασμών με απλό κατανοητό λόγο, να δείξουμε κατανόηση στους προβληματισμούς όσων ανθρώπων διστάζουν ή φοβούνται να κάνουν το εμβόλιο, δεν είναι ηλίθιοι αυτοί. Αυτό το διάστημα, όχι μόνο τις τελευταίες εβδομάδες, τους τελευταίους μήνες, τα τελευταία χρόνια θα έλεγα, από τότε που ξεκίνησε η πανδημία, έχουμε γίνει μάρτυρες πολλών παραλόγων καταστάσεων, οι οποίες δυστυχώς δείχνουν ότι συνεχίζονται. Νομίζω ότι ο σκεπτικισμός και, αν θέλετε, η δεύτερη σκέψη πάνω σε οποιοδήποτε ζήτημα απασχολεί την καθημερινότητά μας και τη ζωή μας είναι κάτι θεμητό. Από εκεί πέρα, νομίζω ότι υπερβολές, όπως και αυτές οι υπερβολικές αντιδράσεις που είδαμε από συμπολίτες μας, οι οποίοι διαδήλωσαν κατά της χούντας των εμβολίων, όπως την αναφέρουν, νομίζω ότι δεν ταιριάζουν μια δημοκρατία και πόσο μάλλον δεν ταιριάζουν, δεν δίνουν τα εύσημα που θα έπρεπε να δοθούν στην επιστημονική κοινότητα, η οποία διαχρονικά τώρα, εδώ και αιώνες, προσπαθεί για το καλύτερο και έχει καταφέρει με αλματώδη και, αν θέλετε, τρομερά βήματα να προσφέρει και να ανεβάσει και το προσδόκιμο ζωής των ανθρώπων και να μας προσφέρει αυτό το ευζήν, γιατί πέρα του ζήν είναι και το ευζήν, το οποίο είναι ένα ζητούμενο. Νομίζω ότι ο κόσμος έχει δικαίωμα φυσικά δημοκρατικό να διαδηλώνει κατά του οποιοδήποτε πράγματος. Κάποτε πιστεύαμε ότι γίνει επίπεδη, κάποτε δαιμονοποιήσαμε ως λαός και την πατάτα, αν θυμάστε καλά.
όταν ο Καποδίστρια με τα τεχνάσματά του κατάφερε και την καθιέρωσε στην ημερήσια διατροφική μας διάταξη. Νομίζω είναι σημεία των καιρών, κύριε Σπιτσέρη, τα οποία σίγουρα πρέπει να τα αναγνώσουμε. Δεν πρέπει να τα αφήσουμε να παρέλθουν έτσι χωρίς σχολιασμό και χωρίς ανάγνωση. Αλλά από εκεί πέρα νομίζω ότι η υγειονομική λογική θα πριτανεύσει και θα κυριαρχήσει στο τέλος.